Στον καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον κύριο Αντώνη Κλάψη, που έχουμε κοντά μας. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Έχουμε λοιπόν ένα σκηνικό ξανά μανά, παρόμοιο με άλλα που έχουμε ζήσει, στην ίσο Ζουράφα αυτή τη φορά. Και η διαφορά εδώ είναι ότι για όλο αυτό, ποιο είναι το αποτέλεσμα, ότι η Τουρκία λέει ότι η Ζουράφα είναι δικιά της. Δεν είναι καινούργιο βέβαια αυτό. Το έχει πει και στο παρελθόν. Ότι είναι γκρίζα ζώνη, μαζί με άλλα νησιά, νησίδες, βραχονησίδες και ούτω καθεξής. Θα θυμίζω ότι με ένα ανάλογο περιστατικό ξεκίνησε η ιστορία των ημείων. Μάλιστα. Το Δεκέμβριο του 1995 είχαμε την προσάραξη ενός τουρκικού πλοίου στην Βραχονησίδα. Mm-hmm. Ο πλοίαρχος του πλοίου αρνήθηκε την ελληνική βοήθεια, ισχυριζόμενος ότι η Βραχονησίδα ήμια ανήκει στην Τουρκία και δεν λέγεται ήμια, αλλά λέγεται Καρντάκ. Και αυτό το πράγμα μέσα σε εβδομάδες κλιμακώθηκε και φτάσαμε στο τέλος Ιανουαρίου του 1996, στο πιο θερμό επεισόδιο των τελευταίων δεκαετιών. Ναι. Άρα λέτε ότι εδώ δεν ήταν τόσο τυχαίο. Μπορεί να ήταν και μπορεί και να μην ήταν, δεν το ξέρω αυτό, αλλά ακόμα κι αν ήταν, εγώ δέχομαι και την καλύτερη των δύο εκδοχών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να οδηγήσει σε μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση πώς μπορεί ένα ακόμα και συμπτωματικό περιστατικό να αναφλέξει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα μπορούσε να ήταν παλιότερα μια αερομαχία στην οποία ένας πιλότος θα έχανε την ψυχραιμία του, ένας άλλος θα έκανε κάποιο λάθος. Σήμερα μπορεί να είναι αυτό. Το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις με σκάφη τα οποία έρχονται πολύ κοντά μεταξύ τους. Άλλες φορές ακουμπούν, άλλες φορές δεν ακουμπούν. Με τουρκικά σκάφη τσακτοφυλακής τα οποία παρεμποδίζουν. Εδώ πάντως, επειδή είμαστε την επομένη της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν και της επαναβεβαίωσης, επιβεβαίωσης, της αμοιβαίας πρόθεσης να είμαστε καλύτερα. Είναι τυχαίο αυτό? Υπάρχουν κάποιοι κύκλοι που θέλουν να το τροπηλήσουν? Πώς το διαβάζετε? Καταρχάς, η ίδια η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν είναι θετική. Πάντα είναι θετικό να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στην Αθήνα και στην Άγκυρα. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι γίναμε και πολύ σοφότεροι από αυτή τη συνάντηση, ούτε προέκυψε κάτι το εντυπωσιακό. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι σε αυτού του είδους συναντήσεις, αν προκύψει κάτι εντυπωσιακό, μάλλον δεν είναι για καλό, είναι συνήθως για κακό, γιατί τα εντυπωσιακά σε αυτές τις περιπτώσεις δύσκολα προκύπτουν. Αυτό που ξέρουμε σε ελληνοτουρκικές σχέσεις τον τελευταίο 1,5 χρόνο είναι ότι υπάρχει μια ύφεση. Πράγματι, η Τουρκία έχει σταματήσει τις παραβιάσεις του ελληνικού αεριού χώρου, έχει πέσει κάπως η ένταση ακόμα και στο επίπεδο των δηλώσεων, των διακηρύξεων κτλ. Όμως από την άλλη, αυτό δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει την ουσία της τουρκικής πολιτικής. Δεν έχει αλλάξει κάτι, λέτε εκεί. Οι διεκδικήσεις της Τουρκίας παραμένουν εκεί, οι αμφισβητήσεις παραμένουν εκεί, η αδιαφορία της για το διεθνές δίκαιο παραμένει εκεί. Στο Κυπριακό μπορεί να αλλάξει κάτι. Βλέπουμε μια κινητικότητα από τη μία, από την άλλη μας ενημέρωσε τώρα ο Μανώλης Κωστίδης ότι κατεβαίνει με το μισό στόλο και τη μισή αεροπορία στην Κύπρο προφανώς. Είναι τα 50 χρόνια της εισβολής της 20 Ιουλίου και θα πάει και την προηγούμενη μέρα. Δεν νομίζω ότι θα κάνει ένα σόου σαν και αυτό που γίνεται κάθε χρόνο, αλλά ίσως και ακόμα περισσότερο για να τονίσει τον επαιτειακό αυτόν χαρακτήρα. Άρα μπορεί να ξαναμπεί σε συζήτηση για το Κυπριακό, μπορεί να ξαναμπεί στο τραπέζι το Κυπριακό του διαλόγου ή πια έχει τελειώσει αυτό? Η Τουρκία λέει πλέον δύο ξεχωριστά κράτη. Τελειώσαμε με το Κυπριακό. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρούμε μια λύση έτσι όπως το φανταζόμαστε στο Κυπριακό. Δηλαδή, όταν λέω όπως το φανταζόμαστε, όπως την περιγράφουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, όπως προκύπτει από το Διεθνές Δίκαιο, όπως προκύπτει από τη συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι για να βρεθεί μια τέτοιου είδους λύση, θα πρέπει η Τουρκία να κάνει βήματα προς τα πίσω. Ας πούμε, πράγμα το πιο απλό, δύσκολο, να πάψει να επιμένει στα παρεμβατικά δικαιώματα. Mm. Να αποσύρει τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα από το νησί. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, όχι ο κ. Ερντογάν, οποιαδήποτε τουρκική κυβέρνηση, να εγκαταλείψει κεκτημένα, παράνομα μεν, αλλά κεκτημένα για την τουρκική πλευρά. Αλλά όλο αυτό που συμβαίνει, αυτή η κινητικότητα, είναι στον αέρα. Δεν είναι ακριβώς στον αέρα, αλλά θα έλεγα να κρατάμε μικρό καλάθι. Το Κυπριακό βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, δυστυχώς, της εισβολής και της κατοχής, μισόν αιώνα. Ναι. Όταν κάτι τραβάει τόσο πολύ, κάθε μέρα που περνάει γίνεται και πιο δύσκολο και να διευθυνθεί. Δεδομένα. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα που δεν υπήρχε πριν το 1974. Το 1974 δεν είναι μόνο η εισβολική κατοχή, είναι ο επικισμός. Είναι η εθνοκάθαρση, δηλαδή η μετακίνηση πληθυσμών. Είναι το γεγονός ότι πια στην Κύπρο είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι, οι Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, που έχουν εμπειρία ή ακόμα και ζωντανή ανάμνηση του τι σημαίνει οι δύο πληθυσμοί να ζουν μαζί. Γιατί η πρώτη διχοτόμηση, ο πρώτος διαχωρισμός έγινε το 1964 με τα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 1963. Άρα, ακόμα και αν λάβουμε ως ορόσημο το 1974, για να θυμάται κάποιος τι σημαίνει ζούμε μαζί με τους Τουρκοκύπριους και αντίστοιχα τι σημαίνει ένας Τουρκοκύπριος να ζει μαζί με Ελληνοκύπριους, πρέπει να είναι 70-80 χρονών. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα που περνάει, όλο ένα και λιγότεροι άνθρωποι. Σβήνουν αυτά. Βέβαια, λογικό δεν είναι. Σωστά. Άρα οι νεότερες γενιές ύφονται σε ακόμα δυσκολότερη θέση να αποδεχθούν μια λύση, γιατί έχουν ζήσει σε μια κατάσταση πραγμάτων που για αυτούς είναι περίπου δεδομένη. Αυτή είναι. Νομίζω έχουμε ξανά το Μανώλη.
Μανώλη, μας ακούς? Εγώ σας ακούω, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, να σας δώσω και τα στοιχεία για να μας το σχολιάσει και ο αξιότιμος καλεσμένος. Σας μαθαίνουμε τώρα ότι, επειδή σας αναφέρα για το πρόγραμμα των F-16, η Τουρκία φαίνεται ότι θέλει να αγοράσει λιγότερα kit εξυγχρονισμού, να εξυγχρονίσει δηλαδή λιγότερα F-16 και να αγοράσει πολύ λιγότερα οπλικά συστήματα. Τι άρα σημαίνει αυτό, Μανώλη? Υπάρχει οικονομικό ζήτημα. Αυτό καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, 23 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν το πρόγραμμα, όπως έλεγαμε, είτε να τα υπερφορτώσει τα F-16. Ή υπάρχει εμπλοκή. Γιατί υπάρχει μια εμπλοκή από τη πλευρά των ΗΠΑ, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος ζητάει από τον Biden να λύσει το ζήτημα εντός των 3-4 εβδομάδων. Αυτό το πρόβλημα τι μπορεί να είναι για να λυθεί? Φαντάζομαι και ότι και οι Αμερικανοί ενδεχομένως να μην θέλουν να παραχωρήσουν τόσα πολλά kit εξυγχρονισμού, δηλαδή από τα 83-85 F-16 να εξυγχρονίσει η Τουρκία και να αγοράσει 49 F-16. Κάτι αλλάζει, κάτι γίνεται και ο Τούρκος πρόεδρος επίμονα ζητά από τον Biden να λύσει το ζήτημα εντός 4 εβδομάδων, δηλαδή μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Τώρα, ο Biden προεκλογικά να το λύσει αυτό το ζήτημα τόσο γρήγορα. Άρα, σίγουρα υπάρχει μια εμπλοκή με τα F-16. Αυτό νομίζω είναι το ζήτημα. Για να μας πει και ο κύριος Κλάψη, τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Τι λέτε, κύριε Κλάψη? Η Τουρκία βρίσκεται σε ανάγκη. Είναι προφανές αυτό. Και βρίσκεται σε ανάγκη διότι έχει μείνει πολύ πίσω στα εξοπλιστικά της λόγω της πολιτικής του κυρίου Ερντογάν σε διάφορα ζητήματα. Με αποτέλεσμα να έχει προκαλέσει ρήγμα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Και πολύ περισσότερο επειδή η Ελλάδα έχει καλύψει όχι απλώς το χαμένο έδαφος των προηγούμενων ετών, αλλά νομίζω ότι σε πολλά ζητήματα έχει βρεθεί και πολύ μπροστά από την Τουρκία. Με τα Ραφάλ, με την Μπελαρά και ούτω καθεξής. Άρα η Τουρκία αισθάνεται αυτή την αδυναμία και ότι το ισοζύγιο της ισχύως έχει αλλάξει. Παρ' όλα αυτά δεν σταματάει να προκαλεί. Δεν θα σταματήσει. Και, παρά το γεγονός ότι οι ισορροπίες σε επίπεδο αμυντικού υλικού ή στρατιωτικού υλικού έχουν αλλάξει, δεν είναι σε βάρος μας πια με τις τελευταίες κινήσεις της Ελλάδας, επιμένει να αμφισβητεί κυριαρχία. Αυτό πώς το παλεύουμε, πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό? Γιατί δεν είναι μόνο η ζουράφα, ο Μανώλης έχει δείξει πόσες φορές, Μανώλη, έχουμε δει, είναι πόσα νησιά είναι στο σύνολό τους που αμφισβητούνται. Πάνω από 140 νησιά υπάρχει μια συγκεκριμένη λίστα που το αγαθονίσει της Ένωσης και οποιοδήποτε άλλη μπλακονησία δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Και μάλιστα να θυμίσουμε ότι με αφορμή τα θαλάσσια πάρκα η Τουρκία και το Υπουργείο της Εξωτερικών της Τουρκίας είχε εκδώσει ανακοίνωση που αμφισβητούσε την ελληνική κυριαρχία σε πολλά. Είχε πει ότι υπάρχουν πολλά νησιά ανοιχτά. Σωστά, σωστά. Που δεν είναι. Άρα αυτό που είδαμε να συμβαίνει στη Ζουράφα ξανά μπορεί να το δούμε σε άλλα 100 σημεία. Η Ζουράφα είναι το μικρότερο σημείο που μπορεί να έχει προκύψει πρόβλημα. Σας το λέω. Δηλαδή είναι ένας βράχος. Σχεδίζει τι έχει να γίνει με άλλες περιοχές. Μάλιστα. Με κατοικημένα νησιά. Βέβαια. Αυτό πώς το διαχειριζόμαστε? Η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη, περί αυτού πρόκειται. Η οποία αισθάνεται ότι ασφιχτιά στα σύνορά της, θεωρεί ότι πρέπει να έχει έναν ηγεμονικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή από τα Βαλκάνια μέχρι τη Μέση Ανατολή. Και επί Ερντογάν βλέπει τον εαυτό της και ως μια σχεδόν παγκόσμια δύναμη. Αυτό φαίνεται και από τον τρόπο που ο ίδιος πολιτεύεται, συμπεριφέρεται κτλ. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει και δεν νομίζω ότι είναι συναρτημένο με την παρουσία ενός προσώπου στην τουρκική πολιτική ηγεσία. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε τον Ερντογάν, θα φύγει ο Ερντογάν μια μέρα και όλα τα θα φτιάξουν έτσι μαγικά. Εξάλλου τα προβλήματα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, για να είμαστε και ειλικρινείς, δεν τα προκάλεσε ο Ερντογάν. Υπήρχαν πολύ πριν τον Ερντογάν. Και μπορώ να σας πω ότι επί Ερντογάν κάποιες φορές ήταν και καλύτερη η κατάσταση από ό,τι ήταν προγενέστερος. Η κρίση των ημείων δεν έγινε επί Ερντογάν. Η κρίση του 87 δεν έγινε επί Ερντογάν. Η κρίση του 76 με το σεισμικό χώρο δεν έγινε επί Ερντογάν. Ο Ερντογάν προσέθεσε σαφώς πράγματα, τη γαλάζια πατρίδα και το καθεξής. Πολλά επεισόδια. Αλλά πάλι και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Η εμπειρία των ελληνοτουρκικών σχέσεων δείχνει ότι κάθε φορά που υπάρχει μια εναλλαγή κυβερνήσεων στην Τουρκία, ο επόμενος όχι μόνο δεν εγκαταλείπει τα του προηγούμενου, αλλά προσθέτει κάτι επιπλέον κάτι σε αυτά που έχει ήδη. Κύριε καθηγητά, σας παρακαλούμε, μείνετε κοντά μας. Ευχαριστήσουμε τον Μανώλη να συνεχίσει το ταξίδι του. Καλό ταξίδι. Άναψε κανένα κερί στην Παναγία, Μανώλη, να σε βοηθήσει, γιατί δεν σε βλέπω καλά.